Κυρία Βαλαβάνη, το γεγονός... Καλημέρα. 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 Πέστε μας πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Ποιο είναι το περίγραμμα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το παρακολουθούμε και προβληματιζόμαστε πάρα πολύ ως γονείς, φαίνεται σαν να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο ίδιο έργο θεατές. Φαίνεται επί της ουσίας ότι ουσιαστικά δεν έχουν επαφθεί τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε με ασφάλεια να ανοίξουν στις σημερινές συνθήκες τα σχολεία. Δηλαδή με τα κρούσματα σε μικρές ηλικίες να αυξάνονται, καταλαβαίνουμε όλοι τι αντίκτυπο θα έχει το άνοιγμα των σχολείων με μηδέν μέτρα που δεν έχει πάρει ουσιαστικά η κυβέρνηση. Το μέτρο του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών και το γεγονός ότι θα πληρώνουν από την τσέπη τους εμβολιακά τεστ. Συμφωνείτε με αυτό, για τους ανεμβολίαστους μιλώ. Συμφωνείτε με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε 2 μήνες μπροστά στην πανδημία, είμαστε 2 χρόνια. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και η επιστημονική κοινότητα έχει δηλώσει άπειρες φορές ότι το πιο ασφαλή μέτρο για να υπάρχει σωστή εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αρέωση μαθητών ανατάξεων. Άρα και λέτε... αυτή τη στιγμή έχει σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση που 2 χρόνια τώρα δεν πήρε συγκεκριμένα μέτρα. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι όχι μόνο δεν βάφτηκαν τα μέτρα για αρέωση μαθητών ανατάξεων που θα καλύπτουν και τα τεράστια μαθησιακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα 2 χρόνια τηλεκπαίδευση. Ουσιαστικά με τον περσινό νόμο που δίνει τη δυνατότητα σε 27 διατμήματα, μόλις χθες είχαμε καταγγελία ότι στο 39 Γενικό Λύκειο της Αθήνας τα τμήματα από 22 γίνονται 17 με 27 μαθητές ανατάξει. Ωραία. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα θέμα κομβικό το οποίο το έχουμε συζητήσει εκτενώς. Συμφωνούν όλοι. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να λιγότεροι μαθητές. Πάμε λίγο στο θέμα του εμβολιασμού όμως. Πέστε μου για αυτό που σας ρωτάω. Για το γεγονός για τους εκπαιδευτικούς που θα πληρώνουν από την τσέπη τους και για τον εμβολιασμό των μαθητών, ποια είναι η άποψή σας. Βεβαίως. Εμείς καταρχήν λέμε ότι ο εμβολιασμός έχει καθυστερήσει. Θα μπορούσαν να γίνουν πιο γρήγορα βήματα σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε όμως ότι είναι η ευθύνη της κυβέρνησης και του ΕΟΔΗ τα μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλη τη σχολική κοινότητα. Και δεν στα παιδιά, κυρία Βαλαβάνη. Και στα παιδιά. Είναι και στα παιδιά. Η εκπαιδευτική διαδικασία, η δημόσια εκπαίδευση είναι ευθύνη του κράτους. Άρα λοιπόν και το κράτος πρέπει να έχει την ευθύνη για το πόσο διασφαλίσει με ασφάλεια όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Συμφωνούμε, αλλά ξαναρωτώ εγώ. Εγώ ξαναρωτώ. Συμφωνούμε και σε αυτό. Ξαναρωτώ, κυρία Βαλαβάνη. Παρακαλώ. Για τον εμβολιασμό, πέστε μας και για τα παιδιά, εφόσον έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Και για τον εμβολιασμό των καθηγητών. Γιατί η μία κουβέντα έχει να κάνει με την αρέωση και έχετε δίκιο. Η άλλη κουβέντα έχει με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος θα διδάσκει τα ανεμβολία στα παιδιά μας. Ή τα ευάλωτα παιδιά μας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, θέλουμε να δούμε όλο το πλαίσιο σε σχέση με τον εμβολιασμό. Χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση, η οποία δεν την έχουμε. Θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός πρέπει να συνοδεύεται με έλεγχο υγείας όλων των μαθητών και μετά τον εμβολιασμό, αλλά και πριν, να ανοίξει ολοκληρωμένα η κουβέντα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει ολοκληρωμένα η κουβέντα. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω, κυρία Βαλαβάνη. Δεν έχουμε δεκιμαθεί ακόμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για το πώς θα λειτουργούν τα σχολεία. Ενδεχομένως να προβλεφθεί και κάτι σε σχέση με την αρέωση των μαθητών στις τάξεις. Οπότε ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα συμβεί, τι θα ανακοινωθεί. Πάντως, εγώ σαφή απάντηση για τον εμβολιασμό δεν έχω πάρει. Κάτι άλλο θέλω να πω. Μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε πάρει σαφή απάντηση για τον εμβολιασμό. Για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, ξαναλέω. Γιατί η μία κουβέντα είναι αυτή που είπατε για τον αρέωση, η άλλη κουβέντα όμως είναι ο εμβολιασμός. Ναι, εμείς συμφωνούμε με τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Δεν είναι και το θέμα μας. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, είναι και αυτό το θέμα μας. Δεν είναι και αυτό το θέμα μας. Προφανώς και είναι και αυτό το θέμα μας. Ζητάμε από τα παιδιά μας να εμβολιαστούν όταν θα έχουν καθηγητές που είναι ανεμβολίαστοι. Κάποιοι καθηγητές. Ναι, δηλαδή, αρέωση μόνο με ανεμβολιαστούς. Δηλαδή, δεν είναι όλα οι μήνυτα. Δεν διασφαλίζει ότι οι μαθητές δεν θα κολλήσουν. Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν και οι καθηγητές. Και φυσικά. Γι' αυτό κιόλας, κυρία Βαλαβάνη, και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Όπως έχουν εμβολιαστεί και οι γονείς. Ναι, έχει ακουστεί επίσης. Όπως είμαστε εργαζόμενοι γονείς και έχουμε εμβολιαστεί. Άλλο είναι το θέμα μας όμως. Μην αφήνουμε. Πρέπει να βάλουμε στο κάδρο της συζήτησης και στο κέντρο την ουσία.
η αρέωση μαθητών ανατάξει. Δεν γίνεται μπαμ και κάτω. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Σωστά. Υπάρχει συμφωνούμε. Το είπαμε όμως αυτό. Δημιουργή. Πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω. Για το θέμα να πληρώνει η εκπαιδευτική από την τσέπη του στα μοριακά τεστ, εφόσον είναι εμβολίαση, συμφωνείτε? Όχι, φυσικά. Εμείς θεωρούμε ότι τα μοριακά και τα self-test και όλη η διαδικασία ελέγχου πρέπει να γίνεται δημόσια δωρεάν με συγκεκριμένο προσωπικό που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών μας έξω από κάθε σχολική μονάδα. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας.